Παρακαλώ. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Τι κάνουμε, καλημέρα, καλημέρα. Οπ, οπ. Δωμάτιάρα. Το πήραμε στο δωμάτιο το πρωινό, αλλά βαπιστήκαμε. Εντάξει, τώρα με τη διαδιπλούρα, ρε φίλε. Με τη διαδιπλούρα να φάμε ένα κρουάσαν πάρω στο παπλώμα. Έτσι, κάτσε. Έτσι. Εννοείται. Έτσι. Σωστό. Τι γίνεται? Τι έγινε χθες, μπορεί να μας πεις τι έγινε χθες? Έγινε κακός χαμός χθες. Ναι. Τεράστια νίκη. Λέγα, θυμάστε, λέγαμε και χθες το πρωί ότι πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός χθες έχει πάρει το μάτς χωρίς να το κλέψει. Το έχει πάρει με τους δικούς του κανόνες. Έχει επιβάλει πλήρως το δικό του ρυθμό. Έχει φτάσει στους 97 πόντους μέσα στην έδρα της Ρεάλ. Που θυμίζω ήταν απόρριτη μέχρι χθες το βράδυ στην Ευρωλίγκα. Γιώργο, το πιο εντυπωσιακό στο χθεσινό παιχνίδι είναι ότι ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στη Ρεάλ να κάνει 14 ασίστ και την ανάγκασε να κάνει 19 λάθη. 19 λάθη, ναι. Ναι. Ενώ ο ίδιος είχε 20 τόσες ασίστ και... 7-8 λάθη. Όχι, μπορεί και παραπάνω. 10, 10, διψήφιο, 10, διψήφιο, 10, αλλά λίγα. Πολύ. 22 ασίστ, 10 λάθη, ναι. Mm. Και η Ρεάλ είχε 12 στα πρώτα 16 λεπτά. Ναι. Λάθη χθες. Γενικότερα ήταν, νομίζω ότι η πήρε όθηση πανεκκλήσου από την αμυντική του προσήλωση, ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί όπου γύρισε τελείως τον... το διακόπτη και πήρε το σημαντικό προβάδισμα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός στην τρίτη περίοδο και στην τέταρτη, όταν έχει πλησιάσει η Ρεάλ, στην τρίτη πέρασε και μπροστά κιόλας με ένα πόνταθμο καλά οι δύο. Και εκεί φαίνεται ότι ξεφεύγει λίγο από τα χέρια, από τον έλεγχο του Παναθηναϊκού του παιχνίδι, αλλά δείχνει χαρακτήρα η ομάδα του Ανταμάν σε αυτό το κομμάτι. Και στην τέταρτη περίοδο πάλι έχει πλησιάσει τον ένα πόντο και είναι το σημείο που παίρνει μπρος ο Λούκας, βάζει 8 συνεχόμενους πόντους. Κοίταξε, το βοήθησε λίγο και ο Ανταμάν λίγο χθες το κόλπο, έτσι. Δηλαδή... Τι το βοήθησε λίγο, τι λίγο. Όχι, κάνει... τι εννοώ. Μαεστρικό κουτσάρισμα. Άφησε, πέρα από το μαεστρικό κουτσάρισμα όπως αποδέχτηκε, άφησε λίγο και τη λογική του πάω με αυτούς που βάζουν την μπάλα στο καλάθι και έψαξε να βρει λύσεις από νωρίς περισσότερες για την ομάδα του. Δηλαδή, ναι, το γεγονός ότι πήρε πολλά λεπτά από ο Παπαπέτρου και ο Χουάντσο, πέρα από το ότι πρόσφεραν τα παιδιά αυτά μέσα στη διαδικασία του παιχνιδιού, κυρίως με την αμυντική τους παρουσία, ξεκούρασε πολύ τον Μίτογλου, ξεκούρασε τον Γκριγκόνης, ο οποίος Γκριγκόνης κάνει τρομερό φινάλε. Έτσι, πήρε... Και ο Μίτογλου. Και ο Μίτογλου. Πήραν λεπτά συμμετοχής από αυτούς και στο τέλος, εκεί που δηλαδή πέφτανε οι τελευταίες μπουνιές στο ρινγκ, ήταν ο Παναθηναϊκός σε θέση να έχει παίχτες φρέσκους και με γερά πόδια να διεκδικήσει αυτό που πήρε τελικά. Ναι, ναι. Έχει κάνει εξαιρετική διαχείριση ο Ανταμάν όσον αφορά τους χρόνους συμμετοχής και γενικότερα το κομμάτι αυτό του rotation. Έχει μιλήσει πολύ σωστά τον χρόνο και αυτό που λες βάει έχει κρατήσει φρέσκους τους κάποιους παίκτες οι οποίοι πήγαν στο τέλος και το καθάρισαν. Κύριε Πετρίδη, εδώ έκανε... πέφτουν ορισμένες πολύ ωραίες ιδέες. Για πες. Ναι. Όπως για παράδειγμα να σας στέλνει ο Βάιος Τσούτσικας ως διευθυντής αυτού του σταθμού για πρωινό στα ξενοδοχεία και στους εντός έδρας αγώνες. Και να γίνεται η σύνδεση την ημέρα του αγώνα κανονικά με το μπουφέ. Με το μπουφέ, ναι. Ναι. Με το κρουασανάκι. Ναι. Έτσι, έτσι. Ωραία. Να τα σημειώνουμε. Θα δείχνω ότι και κάποια άλλη φορά μέσα σε πρωινό με είχε πετύχει σε πρωινό. Να τα σημειώνουμε. Να τα σημειώνουμε αυτά. Να βγει το κονδύλι, παρακαλώ, για πρωινό του Πετρίδη σε ξενοδοχείο κάθε φορά που παίζει ο Παναθηναϊκός. Θα το πω και άμα θέλει. Θα το πω και άμα θέλει. Ας κάνετε και μια συμφωνία με καμία εταιρεία μου για μια καράμπελα, γιατί έχει κλείσει ο λαιμός μου πάλι. Εντάξει, τότε φίλε να σου πω κάτι, να πούμε στην ομάδα να χάνει να μην φωνάζεις. Ναι. Ρε πάρ' το μακαλιά ρε, τι λέει αυτός πρωί-πρωί. Φίλε, ο speaker των ομάδων. Και τέλος πάντων μια χαρά την ακούω τη φωνή. Ναι, είναι πρωί, εντάξει, λίγο τέσσερα. Τι αργότερα... Τεσσεράμιση. Ανοίγει η φωνή όσο περνάει η ώρα. Ναι. Όσο περνάει η ώρα. Ναι, αλλά άμα έχει κλείσει το πρωί είναι πολύ χάλια. Δεν είναι μια κανονική φωνή. Αυτό που λες και όταν δεν έχεις πρόβλημα. Όταν έχεις πρόβλημα... εντάξει. Ναι. Μια χαρά είναι ο τύπος. Άστο τώρα. Δικαιολογίες. Άστο να λέει. Ποιος είναι ο Τσαγάκη. Πες μας κιόλας ότι στη Μαδρίτη το κρασί ήταν παλιό και το τρίμο χρειασμένο. Ναι. Και δεν πέρασε καλά. Έχει και πολύ καλό καιρό. Ναι. Αυτές τις μέρες. Και έρχεται fast track καταιγίδα. Ναι, αποδυτικά έρχεται. Αποδυτικά δεν ξέρω πού έρχεται. Αποδυτικά έρχεται. Εντάξει. Τρομερός Λεσόρ. Τρομερός Λεσόρ, οκ. Αλλά. Ναι, να βγάλουμε τον MVP. Για μένα είναι ο Σλούκας. Α, και για μένα, γι' αυτό τώρα που άκουσα τον τρομερός Λεσόρ. Ναι, γιατί το λέω αυτό. Γιατί είδα τον Παναθηναϊκό εχθές να έχει καλές αποστάσεις, να έχει καλές, πώς να το πω, καλή κυκλοφορία της μπάλας, κακά τα ψέματα, τα άλλα γκάρι του Παναθηναϊκού είναι άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ο Γκραντ έχει μία εύκολη πάσα από τις 45 μοίρες στο ψηλό, άμα βγει βγήκε,
ή δική του ατομική ενέργεια. Drive ή shoot από τα 5-5,5 μέτρα. Ο Ναν, όταν έχει την μπάλα στα χέρια, η πρώτη του επιλογή είναι. Έχει και δημιουργία στο παιχνίδι και χθες είχε 7 assist. Mm. Αλλά η πρώτη του επιλογή είναι ή να σουτάρει από μακριά ή να κάνει drive. Ο Σλούκας βάζει τη μηχανή να δουλέψει. Και χθες ο Παναθηναϊκός, στο 30-35 λεπτά, δούλευε υποδειγματικά στην επίθεση. Μα ναι. Γυρίζει την πετονιέρα, όπως λένε. Τη γυρίζει την πετονιέρα, ναι. Να. Και. Γενικότερα χθες. Ναι, για... κανονικό Σλούκα, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό το πιο σημαντικό. Γιατί ναι, ναι. Δεν είχαμε τον τελευταίο μήνα δεν ήταν ο κανονικός Λούκας. Mm-hmm. Δεν λέω αν ήταν καλός ή κακός, δεν ήταν ο κανονικός Λούκας, έτσι. Mm. Είχε και το πρόβλημα τραυματισμού, το εξήγησε το παιδί από την. Ναι, ναι, ναι. Το είπε και ο ίδιος. Ναι, μπήκα νωρίτερα, λέει. Από τις αρχές του Γενάρη, ναι. Και νομίζω ότι MVP φαίνεται και από τις δηλώσεις του Ταμάν. Ναι. Παίξαμε το μπάσκετ του. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάτι άλλο να σου πει ο προπονητής που να καταλάβεις ότι. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Και γενικότερα νομίζω ότι ο Σλούκας με τον τρόπο που μοιράζει το παιχνίδι βάζει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του μέσα στο, στην εξίσωση, να το πω έτσι. Ναι. Ευθετικά. Δηλαδή τους τροφοδοτεί, όλους. Ενώ αν για παράδειγμα, αν ξέρουν το σημερινό χθεσινό μάτς, δεν το έκανε αυτό μέχρι πρότινος. Χθες όμως και ο Ναν είναι, έχει μοιράσει καλά το παιχνίδι. Το είπε και ο Γκριγόρης μια δήλωσή του ότι μου πάζε την μπάλα και στο τέλος έβαλα εγώ τα σουτ. Γενικότερα νομίζω ότι ο κανονικός Λούκας συμπαρασύει όλη την ομάδα προς τα πάνω. Έτσι. Την τακτοποιεί, έτσι, ναι, ναι, τακτοποιεί. Ναι. Και είναι και σημαντικό για, για τους παίχτες του Παναθηναϊκού να ξέρουν ότι την παγκέτα την κρατάει ένας παίχτης με τόσο πολλές εμπειρίες. Είναι ο παίχτης του Παναθηναϊκού με, με τα περισσότερα Final Four. Ξέρετε, το συζητάμε, ναι, ναι. Δεν είναι... Μα χθες είχε κάνει τον Καμπάτσο και ένιωθες ότι δεν, τον, δεν είναι αντίπαλος του ο Καμπάτσο. Για μένα το special του Παναθηναϊκού, μιας και το λες, αυτό ήταν χθες. Δηλαδή όλα τα άλλα στην καλή βραδιά του Παναθηναϊκού, ενώ το Σλούκα, το Λεσόρ, μπορείς να τα περιμένεις. Αυτό που εμένα με εντυπωσίασε προφανέστατα θετικά είναι ο τρόπος που έβγαλε από το παιχνίδι για μένα ίσως τον καλύτερο γκάρ της Ευρώπης τον Καμπάτσο. Εγώ νομίζω ότι γι' αυτό η Ρεάλ. Ενώ ξεκίνησε πολύ δυνατά, ε. Ναι, ναι. Σωστά. Γι' αυτό λέω ο τρόπος με τον οποίο τον έβγαλε mm-hmm. από το παιχνίδι μετά. Ξέρεις τι έκανε, φίλε. Κάλυψε τους χώρους. Ναι, ναι. Έκλειψε όλες τις διαγώνιες πάσες. Και δεν το επέτρεψε τον Καμπάτσο να δημιουργεί αυτά τα ρήγματα που δημιουργούσε στο πρώτο διάστημα. Πολλά πράγματα έκανε. Ναι. Πολλά. Και το ατομικό μαρκάρισμα επάνω του ήταν πάρα πολύ καλό. Και όπως λες και διαγώνιες πάσες. Και νομίζω ότι ήταν και ο πιο διαβασμένος. Αταμάν έβερστε θητεία στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δηλαδή δεν έμεινε στο εμείς θα παίξουμε τον μπάσκετ μας και θα επικρατήσουμε. Okay. Ήταν. Δουλεμένο φίλε. Ναι, ναι. Έχουμε διαβάσει πολύ καλά αυτούς και ξέρουμε πού θα τους χτυπήσουμε και πώς θα τους σταματήσουμε. Ακριβώς. Και όλα αυτά ενώ δεν είχε κάνει. Στην ουσία είχε μια προπόνηση ο Παναθηναϊκός έτσι όλους μαζί. Εδώ στη Μαδρίτη την προηγούμενη μέρα. Ακόμα ναι, μαζί, το λέω γιατί αυτό δεν είναι μόνο θέμα προπόνηση, είναι θέμα τακτικής. Δηλαδή, ναι, αν εξηγήσεις okay. τους παίκτες και αναλύσεις το πλάνο, πολύ μεγάλα κοίταξε, παιδιά και πολύ έμπειρα παιδιά είναι για να το καταλάβουν. Εχθές ο Αταμάν έδειξε ότι ήθελε. Ίσως ήταν και ο αντίπαλος τέτοιος, γιατί η Real Madrid είναι η ομάδα με τα μεγαλύτερα κορμιά στην Ευρώπη, έτσι. Έχει παίξει πανύψηλους σε όλες τις θέσεις και δυνατά παιδιά. Και το Γιαμπουσέλ, ας πούμε, μέχρι το 30-32 ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Γιατί παίζει πολύ το μηδημάτι με τον Γκριγόρη. Πολύ. Γι' αυτό λοιπόν έψαξε να βρει τα μεγάλα κορμιά και σχήματα με μεγάλα κορμιά. Γι' αυτό έβαλε και τον Παπαπέτρου μέσα, γι' αυτό έβαλε και τον Χουάντσο αρκετή ώρα μέσα, γι' αυτό έβαλε και τον Μίτογλου αρκετή ώρα μέσα. Ήθελε. Ακόμα χέρια... και αυτό το Βαλτσερόφσκι για μένα είναι πολύ χρήσιμο. Ακριβώς. Ήθελε χέρια ψηλά, χέρια να κρύβουν πάσες, να χαλάσουν τη δημιουργία και το μυαλό της Ρεάλ. Και νομίζω ότι το κλειδί, το πρώτο κλειδί είναι ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός δεν επιτρέπει στη Ρεάλ στη δεύτερη περίοδο ουσιαστικά να βάλει γκολ. Και το δεύτερο κλειδί είναι ότι. Εκμεταλλεύεται τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά εκεί στην τρίτη περίοδο που η Ρεάλ κάνει το. Πατάει τον Γκάζι και πάνε σοφαρίσει και περνάει και μπροστά. Εκμεταλλεύεται τα ατομικά χαρακτηριστικά, πετυχαίνει προσωπικούς πόντους. Ο Ναν παίρνει πάντων προσπάθειες, παίζει με το Λεσόρ αυτές τις εντυπωσιακές φάσεις και ξαναβάζει το παιχνίδι σε ένα mood ότι ήρθα να στο χαλάσω. Mm. Και ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό η Ρεάλ ξαναμπήκε σε αυτό το mood. Να. Ναι. Θα μιλήσει για ρώσει κάτι. Είσαι σίγουρα στη Μαδρίτη. Ναι, γιατί. Γιατί έχουν διάφορα μηνύματα που λένε ότι ψόφω δύο βαθμούς. Ναι, είναι μέσα αυτό τώρα, δεν κρυώνει. Αλλά μην βγεις έξω έτσι. Έξω κάτι πάνω. Το λέω γιατί μας είπε ότι πολύ καλό καιρό στη Μαδρίτη, ωραία και τέτοια. Ναι. Γιατί έχουν έρθει τα μηνύματα από τη Μαδρίτη σύννεφο, το ένα πίσω το άλλο. Έτσι. Έτσι. Τέλος πάντων, γιατί τρεις μέρες τώρα είχε πολύ καλό καιρό. Mm. Για τα δεδομένα, έτσι, τη εποχή. Πήγες να πας αυτά τα πέσα που κάμισα ψωνίζεις.
θα πάω σήμερα. Θα πάω σήμερα. Θέλω σου τίποτα, άμα θες πες. Ωπα, πα, 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 πα. Ένα τέτοιο που χαμισάκι, εγώ θα του το έφερνα δώρο. Άνοιξε είναι τώρα, άνοιξε είναι τώρα, να το βάλουμε κάτω. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραία. Κύριε Γιώργο, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.